Έχουμε την μεγάλη χαρά, φίλες και φίλοι, και την μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε εδώ απόψε τον κύριο Γιώργο Καλατζή, ο οποίος είναι της πάση γνωστός, πρώην υπουργός, πρώην πρόεδρος της Βουλής, ένα ενεργό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί πρέπει να ξεκαθαριστεί η σαφής θέση του Μητσοτάκη, πώς θα κυβερνήσει και πώς θα φέρει σε πέρας αυτό το οικονομικό πρόβλημα που ζει η Ελλάδα. Για παράδειγμα, πώς θα πετύχει τη μείωση της φορολογίας με ταυτόχρονη, ξέρω εγώ, μείωση των εσόδων, ή πώς θα πετύχει οι τράπεζες να δίνουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται από τον μπακάλι μέχρι το μεγάλο επιχειρηματία, το βιομήχανο, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στις τράπεζες υπό την έννοια ότι θα μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Λοιπόν, υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν και νομίζω θα ξεκαθαρίσουν, διότι πιστεύω ο Μητσοτάκης κατάλαβε και κάτι που κάποιοι ίσως το παρερμήνευσαν. Όταν μιλάει για το καινούριο Μητσοτάκης, εννοεί και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους τη μίξη αυτό που λέγαμε ηλικίας και ικανότητας. Γιατί για μένα ήταν πάντα, και το έλεγα όχι τώρα, ότι μπορεί να είναι ένας 70 που να έχει αντιλήψεις και ιδέες 30 και να είναι ένας 30 που να έχει εκλείψει η φαιαουσία και να μην μπορεί να λειτουργήσει ή να είναι πολύ πιο παλιός. Αλλά δεν είναι ηλικιακό ούτε, είναι θέμα ικανότητας. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω, γιατρέ μου, ότι είναι εύκολο, αλλά είναι καλό να ξεκαθαρίσουν. Έκανε ένα άνοιγμα από το, αυτό που λέω, από το χώρο της ανανεωτικής αριστεράς. Για παράδειγμα, θυμάστε, στο επικρατεία συμπεριλάβει τον Θεοδωράκη. Μέχρι, μέσω μεγάλου ντόρου. Μέχρι τις παρυφές της δεξιάς. Διότι ο Μητσοτάκης πρώτος κατάλαβε ότι δεν υπάρχουν πια διαχωρισμοί. Τι είναι δεξιός και τι είναι αριστερός. Αυτά είναι αστεία. Είναι, γιατί κάθεσαι δεξιά και κάθεσαι αριστερά. Γιατί αυτές οι βλακίες ότι ο αριστερός είναι κοινωνικά ευαίσθητος και ο δεξιός είναι κοινωνικά ανάλυτος είναι χαζά. Όπως και η δημοκρατία, γιατρέ μου, δεν είναι ταμπέλα που τη φοράς. Η δημοκρατία είναι πράξη ζωής που την εφαρμόζεις και την αποδεικνύεις καθημερινά με τη δουλειά σου, με τα έργα σου. Τώρα, αν ο άλλος μιλάει για πατρίδα και μιλάει για θρησκεία, ίσως και υπερβολικά, τι είναι φασίστας ο άνθρωπος, είναι δεξιός. Αυτό πιστεύει. Η Νέα Δημοκρατία αποδέχεται, όπως γιατί το να είσαι Ορθόδοξος είναι μεγάλη τιμή. Γιατί το λέω? Διότι η Ορθοδοξία είναι το κατεξοχήν ελεύθερο δόγμα. Ο Ορθόδοξος δέχεται να σκεφτείτε, όταν ρώτησε τον Χριστό η Σαμαρίτιδα, τώρα μπαίνουμε σε άλλα κομμάτια, αλλά είναι παράπλευρα και ρώτησε πού πρέπει να προσευχόμαστε, στον ναό του Θαβόρου ή στον ναό του Σολομώντας. Παντού, της λέει ο Χριστός, και εδώ που κάθεσαι προσεύχεσαι, δεν χρειάζεται να πας στον ναό.